Χαίρετε φίλες και φίλοι από το φίλιστο της Ζωφρίας, όπου σήμερα Black Mappa και Proporaptors ξεκινούν την προσπάθειά τους στη νέα σεζόν στην Development 2 League. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους Proporaptors να βρίσκουν μια γρήγορη επίθεση, αλλά να βρίσκουν και το γρήγορο καλάθι παράλληλα. Δεύτερη ευκαιρία για τους πράσινους και νωρίς έχουμε το φάουλ στον Βαλέτζη. Προποράπτος, μια νέα ομάδα στο πρωτάθλημα του μπασκετάκι, τους Black Mappa, τους γνωρίσαμε την περασμένη σεζόν ενώ συμμετείχαν και στο Summer League. Μουσούντας γυρίζει με το δεξί αστροφή, το rebound με χέρια του Λαζαριδί. Αστοχής οι πρώτες προσπάθειες των σημερινών φιλοξενούμενων. Λαζαρίδης, Γιαναράκης, θα το πάρει το τρίποντο ανενόχλητο στο rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων. Τραϊφόρος. Παίρνει και πάλι, έχει 7 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του, θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιαναράκη. Επαναφορά τώρα Προποράπτορς. Βαλέτζης από κοντά, δεν έρχεται το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Νέα ευκαιρία ούτε τώρα. Βαλέτζης πίνει στον Μουσούντα και πάλι ο ίδιος θα προσπαθήσει να ανοίξει το σκορ. Μάχεσε εκεί κάτω από τη ρακέτα τον Black Mappa, ωστόσο το 0-0 παρέμεινε. Παλιγιάννης ανάμεσα από δύο, πήρε ένα δύσκολο σούτ, αστόχησε. Ζερβόπουλος. Σταυρωτές, Σταυρόπουλος. Ζερβόπουλος με συγχωρείτε, κρατάει. Μουσούντας τώρα σε μια νέα εκτέλεση. Ξεκίνησε άστοχα ο ψηλός των Προποράπτορς. Λαζαρίδης. Καθαρή άμυνα, δεν ήρθε ούτε τώρα το πρώτο καλάθι στο μάτς. Ωραία η spin move, θα έρθει και το πρώτο καλάθι, τώρα ανοίγουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι με το Ζερβόπουλο. 0-2 λοιπόν, έπειτα από αυτή την πολύ καλή ενέργεια του παίχτη των Προποράπτορς. Από μέση απόσταση τώρα δεν θα έρθει απάντηση. 3-3 στην επίθεση, όλο το δρόμο μέχρι μέσα για το 0-4. Λαζαρίδης, για να αλλάξει του δίνει ξανά. Γυρίζει μπάλα στην επίθεση των Black Mappa. Γιαναράκης, δύσκολη προσπάθεια, δεν ήρθε το καλάθι. Παραμένουν στο 0 οι γηπεδούχοι. Εξαιρετική η πάσα, αλλά ο Μουσούντας δεν θα την κάνει ασίστ. Μέχρι μέσα θα έρθει και το πρώτο καλάθι από τον Γιαναράκη για το 2-4. Ζήτησε και πήρε ο Ζερβόπουλος, εκτελέσει για 3 εύστοχα. 2-7. Πέμπτος δικός του πόντος στο μάτς. Γιαναράκης, διεισδύει, αλλά αστοχή. Το rebound στα χέρια των Black Mappa, ξανά ο Γιαναράκης στη συνέχεια για να βρει το καλάθι, 4-7.
με μόνο 10 του καλάθια μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να σκοράρουν οι Black Mappa. Μπαλέτζης, σκαστή πάσα δεν πέρασε, βγήκε η άμυνα. Θα φύγουν μπροστά, ωστόσο έχουμε αντιαθλητικό από τον Τραϊφόρο, ο οποίος έκοψε εδώ τον ευνηδιασμό των αντιπάλων. Στη γραμμή τώρα ο Καλογερόπουλος. Αστοχίστη πολύ. Βάζει τη δεύτερη. Γιαναράκης. Πολύ ωραία εδώ εκτυλίχθηκε η επίθεση για να τελειώσει με καλάθι ο Λαζαρίδης για το 8-7. Εδώ μπερδεύτηκαν οι δύο παίχτες των Ποποράπτορς. Το λέει τώρα η βάση στον Ζερβόπουλο, ανενόχλητος εκεί βρέθηκε ο Βαλέτζης. Τον έχασε η άμυνα των Black Mappa. Και έχουμε το 8-9. Μπαλά έξω. Τρίποδο τώρα από τον Καλογερόπουλο. Θέλω να φύγουν μπροστά οι προπογράπτος, αλλά έχει προηγηθεί φαουλ στον Τραϊφόρο. Στην επαναφορά τώρα η πράσινη. 3-37 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Βαλέτης δυσκολεύεται από την αντίπαλη άμυνα. Εξαιρετικά εδώ πίεσε ο Παπαναστασόπουλος. Ωστόσο η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Τραϊφόρος. Με τις τρίπλες αφήνει στον Ζερβόπουλο. Καυτή πάσα για τον Τραϊφόρο. Ωραία εδώ το μισό καλάθι ανήκει στον Ζερβόπουλο, ο οποίος βρήκε εξαιρετικά τον συμπαίκτη του για το 8-11. Γιάννης, την μπάλα στα δεξιά στον Καλογερόπουλο. Γιαναράκης τσεκάρει τις κινήσεις, Καλογερόπουλος. Ξανά Μαλιγιάννης στα 5 δευτερόλεπτα. Κλείνεται από 2, ο Λαζαρίδης είναι αυτός που θα πάρει ένα μαρκάρι στο σουτ. Το rebound που θα καταλήξει στα χέρια ξανού του Λαζαρίδη, ο οποίος σούταρε νωρίτερα, τώρα θέλησε να πλησιάσει και κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια. Εκμεταλλευόμενος το επιθετικό rebound που πήρε νωρίτερα και την αδράνεια των προπορράπτορς στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν την φάση, δεν τα κατάφεραν και έτσι ο Λαζαρίδης θα εκτέλεσε πολλές έπειτα από την διακοπή για το time out. Θα επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ ώστε ο Λαζαρίδης να εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε νωρίτερα. Έξω πρώτη βολή. Θα δούμε αν θα μπει μέσα, μέσα η δεύτερη. Έπειτα από μια περιπέτεια που έχει μπάλα στον αέρα. 9-11. Λουμάκος έχει περάσει το μάτι του Ποποράπτορς. Εδώ συνεννοησία, ωστόσο δεν έγινε το λάθος.
Το σούτα από τον Μουσούντα, καθαρίζουν τώρα το rebound η Black Mappa. Μαλιγιάννης δεν βιάστηκε, πάνε στο οργανωμένη επίθεση γηπεδούχη. Σκαστή πάσα πέρασε. Τρίποντα τον Καλογερόπουλο, άστοχο, θετικό rebound του Γιαναράκη, ο οποίος από κοντά θα κάνει το 11-11, θα έρθει η σοφάριση. Με την δεύτερη ευκαιρία εδώ τον Black Mappa. Κατσιμίχας. 1.50 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, Κατσιμίχας επεκτελεί για 3. Θετικό rebound, καλάθι και foul από τον Μουσούντα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το ύψος του, δεν μετράει το καλάθι όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Παραμένει λοιπόν το 11-11. Λουμάκος. Σούντας. Ανάμεσα από δύο δεν τα καταφέρνει. Ζερβόπουλος ξανά στον Μουσούντα, ο οποίος έμεινε αμαρκάριστος. Αυτό έτσι όμως ξανά. Μαλιγιάννης. Κόβει προς τα μέσα ο Γιαναράκης, δεν θα τελειώσει καλά με το layup. Θα γίνει το λάθος εδώ. Ναι, ευκαιρία για τους Black Mappa. Αμαρκάριστος εκεί. Το έχασε ο Παπαναστασόπουλος. Ούτε ο Γιαναράκης στη συνέχεια. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ από τους Black Mappa. Σε δύο φάσεις θα μπορούσαν να πάρουν ένα εύκολο καλάθι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μουσούντας γυρίζει αστοχή. Το rebound στα χέρια του Παπαναστασόπουλου. Μαλιγιάννη σήκω στο βλέμμα του. Θέλεξε να μην παίξει με τον Καλογερόπουλο. Κρατάει ο ίδιος. Για να αναλάβει, ο ίδιος την εκτέλεση. Ωστόσο το rebound στα χέρια, θα πάει στα χέρια του Κατσιμίχα. Καταδιώκεται εκείνος από κίτρινες φανέλες. Η κατοχή για ποιον είναι, για τους Black Mappa. Γρήγορο λάθος από τους προμποράπτος, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εκδηλώσουν επίθεση. Μαλιγιάννης δίνει συνέχεια στο ματς, 20 δευτερόλεπτα όλα για τους Black Mappa. Μαλιγιάννης κρατάει, τσεκάρει παράλληλα και τις κινήσεις. 8 δευτερόλεπτα, 7 θέλει να παίξει με τον Γιαναράκη. Φτάνει σε εκείνον η μπάλα, ωστόσο έχει υπάρξει φάουλ χαμηλά. Τρία ομαδικά για τους προμποράπτορς, έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν. Πέντε δευτερόλεπτα τώρα για τους Black Mappa, έγινε το κλέψιμο. 2-1, Κατσιμίχας δεν μπόρεσε να βρει κάποιο σουτ. Ο Dragon Force ήταν, με συγχωρείτε, ο οποίος δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Έγκαιρα και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 11-11. Επιστροφή για τις δύο ομάδες εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς. Ισοπαλία στο σκορ, 11-11. Δείχνει ο Φωτίνος Πίνακας με τους Black Mappa να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Σλαϊδής, Λεζαρίδης και τώρα κριτικός. Γιαναράκης, κριτικός, θα πάρει το τρίποδο, ήταν κάπως αδύναμο το σουτ. Μήκε εδώ η άμυνα των προπορράπτορς, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση με τον Κατσιμίχα. Φόρος βρήκε ωραία τον Βαλέτζη, εκείνος έκανε μια εξαιρετική κίνηση, ωστόσο δεν μπορούσε να φέρει δύο πόντους. Κριτικός βρίσκει πάνω στην αντίπαλη άμυνα, βρήκε εκεί ανοιχτό διάδρομο, όμως έκανε βήματα στην συνέχεια. Επέλεξε να πάει μόνος του εδώ ο κριτικός. Φόρος.
τρίποδο τώρα από τον Λουμάκο, άστοχο. Ναράκης πήρε. Λαζαρίδης πιέστηκε όμως, μπήκε τη βοήθεια δίπλα του. Με το πόδι που έκοψε ο Τραϊφόρος. Σλαϊδής. Χέρι με χέρι στον Λαζαρίδη. Μια δύσκολη προσπάθεια εδώ, εύστοχη όμως από τον Γιαναράκη, 13-11. Τραϊφόρος. Κατσιμίχας για τρεις. Φάνηκε ότι δεν θα ήταν καλό το σουτ. Σλαϊδής οργανώνει την επίθεση των Black Mappa. Σταμάτησε τρίπλα για να αφήσει τον κριτικό. Έκοψε προς το καλάθι ο Σλαϊδής, δεν τον είδε κάποιος. Καζαρίδης στα 5 δευτερόλεπτα. Σλαϊδής θα πάρει το σουτ, δεν ήταν κάκιστο. Βγήκε στο τάμπλο η μπάλα. Ενώ έλυγε και ο χρόνος. Παραμένει λοιπόν το 13-11. Δεν ανεβαίνει διαφορά για τους σημερινούς γηπεδούχους. Ζερβόπουλος. Κατσιμίχας ξανά στον Ζερβόπουλο. Περνάει εκείνος από την πρώτη ζώνη άμυνας. Κατσιμίχας γλιτώνει το λάθος. Ζερβόπουλος από μέση απόσταση. Δεν θα καταλήξει το καλάθι η μπάλα. Η κατοχή είναι για τους κίτρινους. Αυτός ο Τραϊφόρος νομίζω ήταν αυτός που βρήκε τελευταίος. Κριτικός. Τσεκάρει τις επιλογές του, αφήνει στον Λαζαρίδη. Ψηλή πάσα παρακινδυνευμένη. Εκεί στην καρδιά της άμυνας του Προπορράπτορ. Κατσιμίχας, Λουμάκος με δυσκολία συγκράτησε. Ζερβόπουλος απέναντι από τρεις κίτρινες φανέλες. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά από τον Γιαναράκη, ο οποίος έφαγε την προσποίηση και επίδειξε στην άμυνα. Αλλαγή τώρα και για τις δύο ομάδες. Μουσούντας πέρασε για τους Προπορράπτορους, ενώ από την άλλη ο Καλογερόπουλος πάτησε παρκέ. Τρία όλα. Παλάκι στον κριτικό. Δεν πήγε κάποιος πάνω του, αλλά δεν τιμώρησε την αντίπαλη άμυνα. Έχουμε ένα λάθος με τον χρόνο. Σλαϊδής. Αστοχή στην προσπάθειά του. Ζερβόπουλος τώρα. Ενώ διανύσαμε τα πρώτα 4 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Με το σκορ στην ισοπαλία 13-13, αρκετά χαμηλό σκορ. Δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγικότητα από τις δύο ομάδες. Εδώ δεν θα έρθει το τρίποντο. Ο Τραϊφόρος όμως θα μαζέψει στο μακρινό rebound. Μουσούντας με το δεξί, δεν είναι καλό το τελείωμα. Λαζαρίδης πέρασε, δεν τελείωσε όμως καλά. Θα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα εδώ παίκτης των Black Mappa. Λουμάκος θα το πάρει από το πλάι. Τραϊφόρος πάλεψε, αλλά ο Λουμάκος δεν ακολούθησε τη φάση. Δύο μένα τώρα εδώ. Πάσα πίσω από την πλάτη από τον Γιαναράκη, ο οποίος πέταξε εδώ την ευκαιρία στα σκουπίδια.
το ξέρει και ο ίδιος ότι η επιλογή του δεν ήταν και η πιο σωστή. Τόφαλος και Κάπουας στο πάρκε τώρα για τους γηπεδούχους. Τραϊφόρος κατεβάζει. Ψηλή πάσα ωραία για τον Μουσούντα, θα την εκμεταλλευτεί εκείνος. Για το 13-15. Μπροστά τώρα οι προπογράπτορς, οι οποίοι νωρίτερα είχαν βρεθεί με 9-11 μπροστά στο σκορτ. Τώρα ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Κριτικός. Έχει απλώς το χέρι του αντικανονικά τον, στην πλάτη του Βαλέτζη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Άλλαξε έτσι λοιπόν, άλλαξε για χέρια η κατοχή. Σερχόπουλος πέρασε την πάσα. Λουμάκος μέσα με τον Τραϊφόρο. Βαλέτζης είναι μόνος του και θα εκτελέσει. 13-18. Διαχειρός Βαλέτζη. Οι προπορράπτος πάνε στο συν 5. Ένα δύσκολο σουτ εδώ, κριτικός ανανεώνει. Στριφογυρνάει και όλα βρέθηκε και στο έδαφος ο παίκτης των Black Mappa. Διαμαρτύρεται εδώ ο Μουσούντας. Ωστόσο η απόφαση έχει πάρθει, ο κριτικός πηγαίνει στην γραμμή. Έπειτα από τη μία εύστοχη βολή του κριτικού, η κατοχή παραμένει στους Black Mappa. Κάπουας είναι εύστοχος. 16-18. Φόρος. Βαλέτζης παίρνει το screen. Παίζει με τον Τραϊφόρο. Έκοψε ωραία ο Ζερεβόπουλος. Δυναμική άμυνα εδώ και αντικανονική παράλληλα από τον Καλογερόπουλο. Λουμάκος. Δεν ξέρω αν κάθισε τελικά στον πάγκο Λουμάκος. Θα συνεχίσει ο Τραϊφόρος. Είναι αυτός που θα πάρει κάποιες ανάσεις τελικά. Μέσα η πρώτη από τον Ζερβόπουλο, 16-19. Μέσα και η δεύτερη. 16-20. 3,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποδα του ημιχρόνου. Μαλιγιάννης. Πέρασε η πάσα. Ωραία συνεργασία των παιχτών των Black Mappa. Παναπαναστασόπουλος όμως έχασε για λίγο την μπάλα. Μαλιγιάννης βρήκε πάνω στον Μουσούντα. Καθαρή άμυνα. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχε φύγει η μπάλα από τα χέρια του Παπαναστασόπουλου. Και κάπως έτσι η μπάλα μένει στα χέρια των Black Mappa και οι οποίοι δεν θα γλιτώσουν το λάθος. Κατσιμίχας. Μουσούντας. Θέλει να πάει κοντά, θα κερδίσει το φάουλ από τον Τόφαλο. Είναι και βόλες μάλιστα. Αστοχή στην πρώτη ο Μουσούντας. Παράμενει το 16-20 το σκορ.
Μέσα η δεύτερη. Γιάννης αφήνει στον Καλογερόπουλο. Το φαλός θα αναλάβει την εκτέλεση για δύο. Μουσούντας μάζεψε. Ζερβόπουλος πιέζεται ψηλά. Ζερβόπουλος συνεχίζει. Τώρα η μπάλα πάει στον Μουσούντα. Πατάει γερά εκείνος και θα του κάνει και το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. 17-22. 23, με συγχωρείτε. Τρίποντο τώρα για τους Black Mappa. Μαλιγιάννης εκτελεί για το 19-23. Για δύο ήταν τελικά το σουτ. Μουσούντα ξανά, είναι ζεστός. 19-25. Μαλιγιάννης. Τόφαλος. Νωρίτερα στόχισε από εκεί, το έχασε και τώρα. Σερβόπουλος. Σούντας πάει ξανά από τα αριστερά σε ένα παρόμοιο σουτ από αυτό που έβαλε νωρίτερα. Μαλιγιάννης αφήνει στον Παπαναστασόπουλο. Κοφαλός στα 10 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα από τον Κατσιμίχα, ο οποίος πετάει εκτός την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα μένουν στο ρολόι για τους Black Mappa. Ενώ ο Τραϊφόρος επιστρέφει στο παρκέ. Μαλιγιάννης. 4 δευτερόλεπτα, 3. Τόφαλος θα πάρει την εκτέλεση. Βρίσκει σίδερο ξανά. Δεν έχει καταφέρει να βρει το χέρι του μέχρι στιγμής ο Τόφαλος. Πέρασαν εδώ το κέντρο. Κανονικά η προπορράπτος. Λουμάκος τα βάζει με όλους. Καλογερόπουλος φεύγει προς τα 29 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κάπου ασάφησε στον Μαλιγιάννη, ο οποίος βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Black Mappa. Σταματάει τρίπλα εκείνος. Σουτόρα άστοχο από τον Καλογερόπουλο. 9 δευτερόλεπτα όλα για τους πράσινους Κατσιμίχας. 5-4, δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι, δεν μπορεί να πάρει το σουτ. Μπάλα καταλήγει εκτός και απομένουν 0,3 στο ρολόι. Δεν νομίζω πως προλάβουν να κάνουν κάτι οι Black Mappa. Θα πάει η μπάλα στο κέντρο. Ο Παπαναστασόπουλος δεν προλάβει ούτε καν να εκτελέσει και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε και του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 19-25. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο με τους Ρομποράπτος να βρισκόνται στην πρώτη επίθεση αλλά και μπροστά στο σκορ. Αυτός ο φωτεινός πίνακας δείχνει 19-25 υπέρ των πρασίνων, οι οποίοι θα ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά με τον Λουμάκο, ο οποίος θα κάνει το 19-27. Μαλιγιάννης απέναντι στον Κατσιμίχα. Το φαλός. Ψάχνει επιλογές. Σιλαϊδής, 3 δευτερόλεπτα γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια του Λαζαρίδη και κατέληξε σε εκείνα του Κατσιμίχα. Τραϊφόρος.
δεν βιάζεται. 9 δευτερόλεπτα, 8. Τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση των Toronto Raptors. Λουμάκος αστοχή. Ο Μουσούντας όμως είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound και να βάλει και το καλάθι για την διψήφια διαφορά των φιλοξενούμενων, 19-29. Μαλιάννης. Γιαναράκης. Βγαίνει ο Τόφαλος. Πάρει θέση ο Λαζαρίδης, επιλέγει τον Σιλαϊδί. Ο Τόφαλος για 3. Το σούτ αλλά άστοχο παράλληλα. Κατσιμίχας τώρα. Συν 10 που μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο για τους Toronto Raptors. Τραϊφόρος. Θα κερδίσει το φάουλ. Είναι βόλες το φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών των Black Mappa. Τραϊφόρος θα βάλει την πρώτη για το 19-30. Μέσα και η δεύτερη από τον ίδιο. Και το σκορ στο 19-31, συν 12 για τους φιλοξενούμενους. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Έκλατσε εδώ ωραία ο Λουμάκος. Κατεβάζει κιόλας. Τον καταδιώκει ο Σουλαϊδής τώρα. Επιλέγει τον Τραϊφόρο. Πιεστική άμυνα εδώ από τους Black Mappa. Λουμάκος αστόχησε από το πλάι. Φεύγει μπροστά ο Τόφαλος, παίρνει την μπάλα. 1-2 και αλλά δεν τελειώνει καλά. Θα μένει ευκαιρία εδώ. Ο Σούντας σηκώνει για τον Λουμάκο. Δυσκολεύεται αρκετά εκείνος να συγκρατήσει. Και στη συνέχεια θα κάνει το λάθος. Μαλιγιάννης τώρα κατεβάζει. Πάει από τα αριστερά, πολύ ωραία η πάσα του στον Γιαναράκη, την εκμεταλλεύεται εκείνος για το 21-31. Τραϊφόρος. Αλλάζει κατεύθυνση, ο Λαζαρίδης έχει κάνει φάουλ. Ετοιμάζεται για την αλλαγή ο Καλογερόπουλος. Να δούμε σε ποια νου τη θέση θα περάσει. Λαζαρίδης, Γιαναράκης και Παπαναστασόπουλος στο παρκέ. Τριπλή αλλαγή για τους Black Mappa. Μουσούντας θέλει να περάσει από τον Τόφαλο. Απλώνει το πόδι του εκείνος και κάνει το φάουλ. Στη γραμμή τώρα. Ήρθε η ώρα να πάει ο Μουσούντας. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα στην πρώτη προσπάθεια. Πάλι τη δεύτερη. Το 21-32. Τόφαλος. Καλογερόπουλος αριστερά. Παπαναστασόπουλος τώρα. Στο κόψιμο του Γιαναράκη. Δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Λουμάκος. Η μπάλα είναι για τους Black Mamba και πάλι. 4 δευτερόλεπτα έχουν αυτή στην διάθεσή τους. Πρέπει να γίνει μια πολύ γρήγορη επίθεση. Ο Παναστασόπουλος κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Μπαίνει ξανά ο ίδιος, δεν έχει βρει στεφάνη μπάλα και κάπου έτσι νομίζω πως έμεινε η μπάλα στα χέρια των Black Mappa. Δεν καταφέρει να εκδηλώσει την επίθεση.
Φόρος. Πιέζεται ψηλά από τον Γιαναράκη. Τρίποδο τώρα του Λουμάκου για να βρει στόχο εκείνος, 21-35. Παναστασόπουλος στα στήπασα για τον Γιαναράκη. Τόφαλος πήρα από τον Καλογερόπουλο. Από το πλάι ένα σούτ, χωρίς τυχή όμως. Κατσιμίχας από τα δικά του χέρια καταλήγει εκτός. Υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Τελικά η μπάλα είναι για τους Black Mappa. Γιαναράκης με το βήμα πίσω, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Τραϊφόρος περιμένει τους συμπαίκτες του. Θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγο διασύνης στη συγκεκριμένη φάση. Γιαναράκης κατάλαβε την πρόθεση του για πάσα στον Μαλέτζη. Και έτσι η κατοχή περνάει γρήγορα ξανά στα χέρια των γηπεδούχων. Τόφαλος. Ωραία η πάσα του και την εκμεταλλεύεται ο Γιαναράκης για το 23-35. Εξαιρετικά ο Τόφαλος κατάφερε να βρει το συμπαίκτη του. Βαλέτζης, Γιαναράκης θα πάρει. Καθοριστικός και στην άμυνα ο παίκτης των Black Mappa. Πάσα πίσω από την πλάτη τώρα τρομερή για τον Τόφαλο. Απλώνει το χέρι του αντικανονικά ο Τραϊφόρος και έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Βαλέτζης θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Ζερβόπουλος. Γιαναράκης για τρεις μέσα. 26-35 διαχειρός Γιαναράκη, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και επιθετικά αλλά και αμυντικά για τους Black Mappa. Κατσιμίχας στον Λουμάκο, θέλει να απαντήσει εκείνος, δεν θα τα καταφέρει και η κατοχή περνάει ξανά στους Black Mappa, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο και τώρα μέχρι να δούμε αν θα καταφέρουν να πλησιάσουν κι άλλο. Γιαναράκης πέρασε, αλλά το τελείωμα δεν είναι καθόλου καλό. Κατσιμίχας. Πάει προς τα μέσα ο Τραϊφόρος με ένα ανάποδο, λέει από θα τελειώσει καλά, 26-37. Εδώ νέο λάθος από τους Black Mappa, οι οποίοι κάνουν δώρο την κατοχή στους προμποράπτορς, ενώ έχουμε και διακοπή για το time out. Συνέχεια μετά τη διακοπή του time out με το σκορ στο 26-37. Κριτικός έχει μείνει ψηλά για να πιέσει το κατέβασμα του Τραϊφόρου. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα, όχι, ο κριτικός είναι αυτός που το έκανε. Στην πίεση που έβαλε στον Τραϊφόρο. Λουμάκος από τα αριστερά είναι άστοχος, πάλεψε ίδιος για το rebound, αλλά βγήκε νικητής ο Γιαναράκης σε αυτή τη μάχη. Θα γίνει όμως το κλέψιμο γρήγορα από τους πράσινους. Κατσιμίχας είδε μπροστά τον συμπαίκτη του. Ο Μουσούντας θα δεχτεί εκεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο από τον Λαζαρίδη κατά λάθος. Δίνουν τα χέρια οι δύο αντίπαλοι. Είναι δύο βολές για τον Μουσούντα, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Μέσα η πρώτη. Μουσί 6-38 τώρα.
με 3 και 11 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Έξω η δεύτερη από τον Μουσούντα, οι μάχες εκεί για την κατοχή. Θα καταλήξει τελικά στο Black Mappa, Λαθαρίδης, πέρασε ανάμεσα από δύο. Φιδικός. Μαλιγιάννης θα το πάρει το σούτ. Κατσιμίχας καθάρισε και αφήνει στον Βεργόπουλο. Ζερβόπουλο, με συγχωρείτε. Φεύγει λίγο η μπάλα, συγκρατεί. Καστήπασε για το Μουσούντα. Δεν πήρε το τρίποντο ο Τραϊφόρος. 6 δευτερόλεπτα τώρα θα το κάνει ο Κατσιμίχας, ο οποίος εκτελεί πίσω από τα 6.75. Άστοχα όμως, θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά η Black Mappa. Λαζαρίδης βρήκε απέναντι τον Καλογερόπουλο, στο έξω όμως αυτός. Γρήγορη επίθεση εδώ, αλλά άστοχη από τους γηπεδούχους. Χέρι με χέρι. Μουσούντας γίνεται αποδεκτής. Θέλει να παίξει με πλάτη, πάει στο fade away, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Κριτικός. Πέρασε. 3 με 2 πλεονέκτημα αριθμητικό εδώ για τους Black Mappa. Λαζαρίδης δεν θα μπει στο καλάθι μπάλα, κέρδισε όμως το φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πάρει και τους 6-2 πόντους εδώ ο Λαζαρίδης. Ωστόσο δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 1-52 ακόμα, 26-38 το σκορ. Αν βάλει και 2 ο Λαζαρίδης θα φέρει τη διαφορά ξανά στους 10. Μέσα η πρώτη. Λαζαρίδης έτοιμος για τη δεύτερη. Τη χάνει αυτή. 27-38 για να αλλάξει, μάζεψε το rebound όμως. Ναι, επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους. 7 δευτερολέπτα τώρα. Μαλιγιάννης είναι μόνος του, ο Καλογερόπουλος θα πάρει το ανενόχλητο τρίποντο, δεν το βάζει. Το rebound στα χέρια του Βαλέτζη. Ο Σούντας πέρασε η πάσα του. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, το οποίο δεν θα το γλιτώσουν οι Προβοράπτορς. Η πίεση σπάει. Στην επίθεση ο κριτικός και θα τελειώσει καλά με τα αριστερό. 29-38. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Black Mappa. Με τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε εδώ η επίθεση. Και ήρθαν οι πόντοι στο έδαφος ο Λουμάκος, ο οποίος κέρδισε το φάουλ στα 58 δευτερόλεπτα. Λαζαρίδης θα καθίσει στον πάγκο, ο Παπαναστασόπουλος στο παρκέ. Μουσούντας θα χάσει την πρώτη, ο Λουμάκος με συγχωρείτε ήταν. Χάνει και την δεύτερη, δεν πήραν κάποιο πόντο εδώ οι Προβοράπτορς. Κριτικός. Μαλιγιάννης, 12 δευτερόλεπτα, 44 για το δεκάλεπτο. Δεν είχε συνεργασία με τον Γιαναράκη. Κατσιμίχας. Πιέζεται από τον Παπαναστασόπουλο. Πάει και δεύτερος ο αντίπαλος πάνω του, για να ράξει παραλίγο να γραπώσει την μπάλα. Μουσούντας δεν περνάει η πάσα του, καθώς ήταν πάρα πολύ καλή αντίδραση εδώ του κριτικού, ο οποίος έβγαλε και την πάσα, δεν την εκμεταλλεύεται ο Γιαναράκης, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του, καθώς δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή την πολύ καλή ενέργεια αμυντικά αλλά και επιθετικά του κριτικού. Κριτικός ξανά. Το σούτ είναι για 3, βρίσκει σίδερο. Βερβόπουλος στον Κατσιμίχα. 8 δευτερόλεπτα εκείνος. Έχει εκείνος. Και θα γίνει το φάουλ από τον Παπαναστασόπουλο. Έχουμε 2 βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Νομίζω εδώ ήταν ένα δώρο από την πλευρά των Black Mappa.
που στέλνουν στην γραμμή τον αντίπαλό τους. Ο Τσιμίκας θα βάλει την πρώτη, 29-39. Δείχνει τώρα το χρονόμετρο. Έξω η δεύτερη βολή για να Ράκης μαζεύει. 2 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμα. Μαλιγιάννης προλαβαίνει το χρονόμετρο. Αλλά την μπάλα θα βρει στο πάνω μέρος του ταμπλό και θα καταλήξει εκτός. Φινάλι λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Και το σκορ δείχνει 29-39. Ξεκίνημα λοιπόν και στο 4ο δεκάλεπτο με τους προποράπτους να προπορεύονται με 10 πόντους, 29-39. Και τους Black Map από την άλλη να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για να πλησιάσουν όσο περισσότερο γίνεται στο έδαφος. Τώρα εδώ ο Σιλαϊδής έδειχνε να πιάνει το χέρι του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Σηκώθηκε εκεί με τη βοήθεια συμπαικτών και αντιπάλων. Δεν πρέπει να έχει χτυπήσει σοβαρά σε κάποιο σημείο. Συνεχίζει κανονικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έξω η πρώτη, τελείως άστοχη. Χάνει και την δεύτερη ο Σιλαϊδής. Το φαλός όμως μάζεψε. Θα γλιτώσει το λάθος εδώ οι γηπεδούχοι. Κριτικός. Βάσει εκεί νομίζω ήταν δύσκολο να περάσει. Το φαλός στα 2 δευτερόλεπτα. Δεν προλάβει να σουτάρει ο Σιλαϊδής. Άργησαν εδώ να εκδηλώσουν την επίθεσή τους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν γλιτώνουν το λάθος. Συνέχεια στο μάτς με Κατσιμίχα. Τραϊφόρος Βαλέτζης. Θα πάρει το φάουλ από τον Σιλαϊδή. Θα μιλάει έγινε. Τραϊφόρος πέρασε. Μουσούντας τον Κατσιμίχα. Ξανά Μουσούντας. Με το δεξί θα τελειώσει με ευστοχία, 29-41. Σιλαϊδής φύγει στον Καλογερόπουλο. Κριτικός δεν διστάζει να πάρει το σουτ. Το Βελάκι δείχνει πράσινους. Σερβόπουλος έκανε τις επιλογές του, επέλεξε ξανά τον Κατσιμίχα για αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Τραϊφόρος δεν να βρει λίγο χώρο να πλησιάσει, αλλά έκανε βήματα. Τον έκλεισε εκεί πολύ καλά ο κριτικός, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά σε αυτή την φάση. Γιάννη σιγά σιγά το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο με τους Βρομποράπτορς να προηγούνται. Σιλαϊδής. Κόφαλος τώρα κάνει τρίπλα. Θα εκτελέσει τη συνέχεια άστοχα. Τραϊφόρος. Βαλέτζης θέλει να γυρίσει. Θα καταφέρνει και βρίσκει και έξω τον Ζερβόπουλο
ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, βρίσκει σίδερο. Κάπου δυσκολεύεται από την πίεση του τραϊφόρου, όμως την μπάλα κατέληξε στον κριτικό. Κάπου ξανά ο ίδιος θα γυρίσει, εκτός ισορροπίας δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Γιαναράκης και Παπαναστασόπουλος από τους Black Mappa, ενώ ο Λουμάκος πέρασε το παρκέ για τους πράσινους. Πέρασε την μπάλα στον Λουμάκο, ο οποίος κέρδισε τον Παπαναστασόπουλο, τον οποίο είχε βάλει στην πλάτη του. Στην επαναφορά τώρα η Μπρόβο Ράπτορς θέλει να πλησιάσει. Κατσιμίχας, Ζερβόπουλος, Μουσούντας στον Λουμάκο. Λίγο πιο μπροστά από το τρίποντο εκείνος. Μαναράκης θα πάρει το rebound. Θέλει να φύγει μπροστά. Σηκώνει το βλέμμα του, πάει ο ίδιος να εκτελέσει. Δεν τα καταφέρνει όμως. Επέλεξε να πάει μόνος σε αυτή τη φάση ο παίκτης των Black Mappa. Ο Σούντας θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Κύλησε η μπάλα στο Στεφάνη. Γιαναράκης. Το φαλός. Αδράνησε εδώ η άμυνα τον πρόπο Raptors, αλλά ο Παπαναστασόπουλος εκεί, αν και είχε και χώρο και χρόνο, δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κάτι θα κάνει εδώ ο Τραϊφόρος στην συνέχεια, 29-43. 5-50 ακόμα για την λήξη του παιχνιδιού. Δεν έχουμε πόδι εδώ. Και σταματάει και ο χρόνος. 29-43 λοιπόν, 5-50 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης, αν πρέπει, αν θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω οι Black Mappa, θα πρέπει να βιαστούν πάρα πολύ και να ανέβασουν και κατά πολύ την απόδοσή τους, καθώς η εικόνα που έχουν δείξει μέχρι στιγμής δεν νομίζω πως μπορεί να τους επιτρέπει να φιλοδοξούν για κάτι περισσότερο. Και υπενθυμίζουμε ότι και ο χρόνος τελειώνει. Γιαναράκης εδώ, εξαιρετικό καλάθι, εξαιρετική κίνηση, 31-43. Λουμάκος. Σεφόπουλος με το δεξί μπροστά στην άμυνα του Τόφαλου. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Και μάλιστα αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Τόφαλου που θα στείλει τις βολές των αντίπαλων του. Ας δει πρώτη ο Ζερβόπουλος. Βάζει και την δεύτερη, αλάνθαστος. Από την γραμμή της φιλανθρωπίας, είναι 14 τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κριτικός Γιαναράκης, αφήνει στον έτερο Γιαναράκη. Παναστασόπουλος γυρίζει, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ του Κατσιμιχά. Παναστασόπουλος στην επαναφορά. Τόφαλος πήγε προς τα μέσα, στόχισε στο lay-up. Το Παναστασόπουλος στη δεύτερη ευκαιρία, καλάθι και φάουλ. Νίκησε εκεί τον ψηλότερο Μουσούντα, ο παίκτης των Black Mappa. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. 33-45.
ο Αναστασόπουλος τώρα στη γραμμή για να ρίξει την διαφορά στους 11. Δεν θα τα καταφέρει για να ράκεις εκεί πήδηξε ψηλότερα. Σηκώνεται, δεν θα πάρει κάποιο φάουλ. Κανονική άμυνα λένε οι διαιτητές. Ναι, φόρος. Στο έδαφος θα γίνει το κλέψιμο. Ο Παπαναστασόπουλος έχει μείνει ξεχασμένος, ο Γιαναράκης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τα δικά του χέρια. Δύο πόντι εδώ πήγαν στα σκουπίδια, καθώς εκεί ήταν ολομόναχος ο Γιαναράκης. Δεν νομίζω ότι θα είχε κάποια δυσκολία για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωστόσο αυτή η επίθεση δεν έγινε ποτέ για τους Black Mappa, ενώ έχουμε και νέο time out. Και 39 ακόμα μέχρι το φινάλ της αναμέτρησης και οι πράσινοι κρατούν ένα προβάδισμα 12 πόντων. Για να ράξει εδώ έκανε το κλέψιμο και έφυγε, ξεχύθηκε μπροστά για να κερδίσει τελικά το φάουλ και τις δύο βολές. Για να ράξει, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σήμερα από την πλευρά των Black Mappa και αμυντικά έχει δώσει λύσεις και επιθετικά ήταν αρκετά ουσιαστικό στο παιχνίδι του. Μέσα και βολή για το 34-45. Βάζει και την δεύτερη, μετράει κανονικά 35-45. Στον κυλοποιεί τη διαφορά στους 10 πόντους. Πίεση τώρα ψηλά από τους γηπεδούχους, η οποία σπάει όμως και συνέχεια ο Τόφαλος θα πετάξει εκτός την μπάλα. Στην προσπάθεια του Βαλέτζη να πασάρει. Δερβόπουλος Βαλέτζης θα πάει τελικά προς τα μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ευνηδιάζει εδώ την άμυνα των αντιπάλων, 35-47. Τόφαλος θέλει να αλλάξει πορεία, χάνεται όμως η μπάλα. Τραϊφόρος απέναντι από τον Παπαναστασόπουλο, ο οποίος πηδάει από πίσω του και κάνει το φάουλ. Αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους, Μαλιγιάννης και Καλογερόπουλος στο μάτς. Τόφαλος και Γιαναράκης στον πάγκο. Μέσα η πρώτη βολή, 35-48. Έξω η δεύτερη από τον Τραϊφόρο, 3-50 ακόμα. Καλογερόπουλος στον Τόφαλο. Μαλιγιάννης προσποιείται για να πλησιάσει λίγο πιο μπροστά, αλλά το τελείωμα στην συνέχεια το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν ήταν καθόλου καλό. Λίγο εδώ το λάθος ως την κατάσταση του Τραϊφόρος, όμως τελικά ο κριτικός θα κλέψει και θα φύγει στο ένας με έναν. Δεν θα πετύχει το καλάθος, θα πάρει το φάουλ του Τραϊφόρου. Είναι το τέταρτο αυτό του Τραϊφόρου. Από το επόμενο θα πρέπει η ομάδα του να τον αποσύρει στον πάγκο. Κριτικός στην πρώτη από τις δύο προσπάθειες. Θα βάλει την πρώτη βολή, 36-48. Χάνει τη δεύτερη. Ο Μάκος πήδηξε πολύ ψηλά για να μαζέψει. Πήγε τώρα στο μισό γήπεδο από τους Black Mappa. Ενώ στο έδαφος κριτικός και Τραϊφόρος.
έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, αν δεν κάνω λάθος, από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ενώ είναι και το 5ο φάουλ του Τραϊφόρου, ο οποίος συμπλήρωσε τα προσωπικά φάουλ και αναγκάζεται να καθίσει στον πάγκο για τα υπόλοιπα 3 λεπτά. Μέσα η βολή από τον Κρητικό, ο οποίος νωρίτερα έβαλε μία από τις δύο. Μέσα και η δεύτερη. 38-48. 10 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. 2-53 ακόμα για το τέλος. Βαλέτζης. Καθαρή άμυνα εδώ από τις Black Mappa, οι οποίοι αφήνουν με 4 δευτερόλεπτα τους αντιπάλους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι σε αυτό το χρόνο οι Προποράπτορς. Ο Τσιμίχλας παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν είναι καλό το σύντον, ακόμη στο Στεφάνι. Βγαίνει ακόμα μια άμυνα από τις Black Mappa, οι οποίοι θέλουν να παίξουν τελευταία τους ζαριά. Καλογερόπουλος για 3, άστοχος. Θα δίνει αέρα αυτό το καλάθι για να αράξει. Συνέχεια επέμεινε και πήρε το φάουλ. Γιαναράκη στη γραμμή. Θα μπει μέσα η πρώτη. 39-48. Έξω η δεύτερη. Ακίνητο λάθος εδώ από τους Προποράπτορς, οι οποίοι χαρίζουν ακόμα μια γρήγορη κατοχή στους αντιπάλους τους, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για time out. Συνέχεια στο match, 2:20 ακόμα απομένει στο χρονόμετρο. Σλαϊδής, 39-48, υπενθυμίζω, η διαφορά έχει πέσει πλέον σε 9. Τόφαλος ξανά για Σλαϊδή. Κρητικός, θα πάρει το σούτ υποπίεση. 42-48 και η Black Mappa είναι ζωντανή. Στους 6 πόντους πλέον η διαφορά. Μουσούντας στον Λουμάκο. Πιέζει παραπάνω από όσο έπρεπε ο Κρητικός, ο Σλαϊδής, με συγχωρείτε. Και κάνει το φάουλ, φτηνό δώρο εδώ, στον Λουμάκο. Αστοχή αυτό στην πρώτη προσπάθεια, με να δούμε τώρα αν θα νιώσουν κάποια πίεση οι Προποράπτορς, οι οποίοι σε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο κρατούσαν μια διψήφια διαφορά. Τώρα εδώ αστοχή και στις δύο ο Λουμάκος. Το σκορ δεν αλλάζει από το 42-48. Γιαναράκης πάει προς τα μέσα, αστοχή στο ανάποδο layup. Και συνέχεια έχουμε νέο φάουλ, αυτή την φορά από τον Τόφαλο. Θα οδηγηθούμε εκ νέου στις βολές. Ο Μουσούντας είναι και πάλι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη αυτή τη φορά, 42-49. Μέσα και η δεύτερη, 42-50. 1:39 ακόμα. Σλαϊδής πάει μόνος του. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Βιαστική νομίζω ήταν αυτή η επίθεση των Black Mappa. Βαλέτζης βλέπει απέναντι τον Κατσιμίχα. Η πίεση συνεχίζεται από τους Black Mappa.
Μάκος, καυτή πάσα για τον Βαλέτζη. Την ως βγαζεί έξω. Ξανά οι δυο τους συνεργάζονται για να έρθει το καλάθι από τον Βαλέτζη. 42-52. Στέλνει ξανά την διαφορά σε διψήφιο ο παίχτης των Provo Raptors. Σε ένα καθοριστικό σημείο με 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα μέχρι το φινάλι της αναμέτρησης. Και νομίζω πως αυτό το καλάθι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την έκβαση του μάτς. Ο κριτικός τώρα αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα ξεκινάει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Κριτικός σηκώνεται. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κατσιμίχα. Κάθε πόντος από εδώ και πέρα μετράει. Έτοιμος για την πρώτη ο κριτικός. Θα τη βάλει. 43-52. Έξω η δεύτερη από το κριτικό. Μουσούντας μάζεψε. Βαλέτζης. Ανάμεσα από δύο. Βρήκε την πάσα. Κατσιμίχας. Βαλέτζης ζητάει. Κάνει τις κινήσεις, τώρα θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Μουσούντας γυρίζει και νομίζω πως κάπου εδώ το μάτς τελειώνει. Με αυτό το καλάθι ο Μουσούντας υπογράφει την νίκη των Provo Raptors. 36 δευτερόλεπτα ακόμα στο μάτς. Airball το σουτ του Τόφαλου, ενώ συνέχεια δεν μπορεί να συγκρατήσει την κατοχή η γηπεδούχη. 29,9 στο ρολόι. Και νομίζω πως τα πράγματα έχουν κρυφθεί. Μουσούντας αφήνει στον Κατσιμίχα, παίρνει το κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Για δικαστικού χαρακτήρα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Τερβόπουλος κρατάει, δεν ξέρω αν θα γίνει επίθεση. Δεν νομίζω. Φινάλι λοιπόν στο παιχνίδι μας με τους Provo Raptors. Να είναι αυτοί που θα ξεκινήσουμε νίκη την νέα σεζόν στην Development 2 League, ενώ από την άλλη η Black Mappa δεν τα καταφέρνουν σε αυτό το πρώτο τους παιχνίδι. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας με τους Provo Raptors να παίρνουν την νίκη με 54-43 επί των Black Mappa.